τον Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Εγώ Θοδωρή, να σου πω τώρα κάτι, μην παρεξηγηθώ. Μέσα στο παιχνίδι, λίγο έβλεπα εγώ. Δευτέρα, Τρίτη βλέπω όσο μπορώ. Πιο αδύνατος μου φαίνεσαι από κοντά. Δηλαδή εκεί μου φαινόταν λίγο πιο. Ντούκι. Σκληρός. Ναι, ο φακός μάλλον με αδυνατίζει λίγο. Σε γλυκένει. Μάλλον, θα έλεγα. Σε γλυκένει. Είχα χάσει πολλά κιλά τότε. Μέσα τώρα προσπαθώ να τα πάρω ξανά, ναι. Γιατί δεν κάναμε προπονήσεις με αντιστάσεις, οπότε ήταν όλες με το σώμα του βάρος. Με το βάρος του σώματος. Ναι. Ωραία το είπα. Δεν βλέπω και οπότε τα πιάτα, χάσα 10 κιλά. Το πιάτο, μια γυμναστική, λογικό. Και τα πιάτα εσύ έμεινες μέσα στο σπίτι, στο παιχνίδι. Πρέπει να ήταν ένα μήνα. 1,5 μήνα, κάπου εκεί. Και τι κρατάς και τι πετάς. Κρατάω τα πάντα. Δεν πετάω τίποτα. Όλα είναι χρήσιμα. Όλα θα μας βοηθήσουν στη ζωή. Παρακάτω, κοιτάμε τι ήταν σωστό, τι ήταν λάθος και προχωράμε. Τι νομίζεις ότι πήγε λάθος και σε έβγαλε έτσι τόσο νωρίς, γιατί η παρουσία σου και η ομορφιά σου και όλο σου αυτό που κουβαλάς ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι άλλο έχουμε δει μέσα σε όλα τα ιδιαίτερο. GMTM. Το λάθος ήταν ότι έπαιρνα κάποια πράγματα πολύ της μετρητής, με ενοχλούσανε πάρα πολύ και στο τέλος επειδή γίναν πολλά μαζεμένα, δεν άντεξα και πιέστηκα πάρα πολύ και ήθελα να φύγω. Ήσουν ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκεί μέσα. Ήμουν ο μεγαλύτερος, ναι. Και τον αντιμετώπιζαν, λες και είναι ο πολύ όριμος, πολύ μεγάλος. Εντάξει, είναι και μεγάλος σε ηλικία. Είσαι ναι. 30 χρονών, πόσο είσαι. Το Δεκέμβρη γίνομαι 33. 33, μάλιστα. Μικρό παιδί. Η συνύπαρξη με τους άλλους παίκτες πώς ήταν, Ποιον συμπάθησες, με ποιον ήρθες πιο κοντά, ποιος θεωρείς ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τηλεοπτικά. Η συνύπαρξη με πολλά άτομα γενικά είναι λίγο δύσκολη. Όσοι έχουν πάει και στρατό το έχουν βιώσει αυτό. Γιατί υπάρχει μεγάλη γκάμα ανθρώπων, διαφορετικές πάστες θα έλεγα. Εγώ έκανα πολύ παρέα με τον Στυλιανό, φοβερό παιδί, καταπληκτικός. Δεν έχετε δει τίποτα από αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ναι. Και με τον Κωνσταντίνο απίστευτο δεν γέλιο. Με τον Κωνσταντίνο πάρα πολύ κοντά, είναι καταπληκτικό παιδί. Με τον Θάνο ήμουνα, τον Ηλία που δυστυχώς αποχώρησε νωρίς και με τον Τίνο κάναμε αρκετή παρέα. Ρασέλ, εσύ πιστεύεις ότι αν ήσασταν μαζί σε ένα παιχνίδι με τον Θοδωρή. Θα κάναμε παρέα σίγουρα. Θα τα βρίσκατε, λες. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω τι καλό παιδί. Τι ευγενικό παιδί και χαμηλών τόνων. Έχει καμία σχέση με μένα, αλλά εντάξει. Ναι. Θα κάνουμε παρέα. τα ετερόνυμα έρχονται λίγο. Εγώ ξέρω τι θέλω να σε ρωτήσω, Θοδωρή. Επειδή ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πράγματα στο GNTM που δεν τα βλέπει το κοινό. Υπήρξε κάποια στιγμή που σε χάλασε, σε στεναχώρησε πάρα πολύ που δεν την είδαμε στις κάμερες. Κάτι που να έγινε και να σε ενόχλησε. Πολλά γινόντουσαν. Τώρα μπορεί να υπερέβαλα εγώ στο μυαλό μου. Αλλά γενικά εντάξει, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Πες μας ένα δηλαδή. Υπάρχουν που πάρα πολλά άτομα. Ότι έγινε πίσω από τις κάμερες αδίκως και τέλος πάντων βγαίνοντας εσύ το είδες διαφορετικά πιο ψύχρεμα και άλλαξες την άποψή σου γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο ότι ήταν πολλά πράγματα τα οποία έγιναν. Εντάξει, τώρα επειδή σε μια τηλεοπτική ώρα δεν μπορούν να μπουν όλα δυστυχώς. Γιατί είναι πάρα πολλές ώρες γυρίσματα, νομίζω το βίωσες κι εσύ. Τσακώθηκες ποτέ με κάποιον παίκτη πίσω από τις κάμερες? Με παίκτη πίσω από τις κάμερες, όχι. Όχι, είμαι λίγο ήπιον τόνος. Ποια τα έπλαινες? Γιατί αν θα εκνευριστώ, δεν έχω όρια. Αυτό που είδαμε με τα πιάτα, εμένα άλλο με νοιάζει, όχι αν τα έπλαινε, μπορεί να τα έπλαινε ή όχι. Είναι κάτι το οποίο ως γύρισμα μπορεί να έγινε μία και δύο και τρεις φορές γιατί δεν βγήκε ο καυγάς όσο ωραίος θα έπρεπε. Δηλαδή, σας βάζουν να ξανακάνετε κάτι. Ο Λάμπρος Χριστοντάρα. Όχι, δηλαδή, σχετικά με τα πιάτα ήταν αυθόρμητο, θα έλεγα. Αυθόρμητο την παιδιά από όλους. Γιατί είναι, κάποιοι δεν μπλέναν καθόλου. Ήταν λίγο. Θοδωρή, αδικήθηκες, πιστεύεις ότι έφυγες τόσο νωρίς ή ήσουν να κάτσεις παραπάνω στο παιχνίδι ή μέχρι εκεί και τέλος? Πιστεύω μπορούσα να μείνω κι άλλο. Δεν φταίει η παραγωγή ή κριτές ή κάποιος. Εγώ φταίω, δικό μου λάθος ήταν. Ήθελα να φύγω την τελευταία μέρα. Γιατί έφυγες? Γιατί την τελευταία μέρα με ενοχλούσαν όλα. Δεν είχα καλά τίμημα, δεν απέδωσε. Ψυχολογικά είχα φτάσει σε ένα σημείο που λέω δεν θέλω άλλο τέλος. Άρα μέσα σου ήσουν αποφασισμένος ότι φεύγεις ουσιαστικά, ναι, οπότε όλο πήγε λάθος. Ήταν η δοκιμασία που σε ενοχλούσαν και τα ρούχα, θυμάμαι, και έβαλες να σε αλλάξουν ρούχα. Δεν με ενοχλούσαν τα ρούχα. Με ενοχλούσε ότι μου άλλαξαν πουκάμισο, λόγω της γενιάδας, μου είχαν βάλει ένα πουκάμισο το οποίο ήταν για παπιλιόν. Το οποίο έπρεπε να αλλάξει γιατί το παπιλιόν δεν φαινόταν. Θέλανε να βάλουν ένα με γραβάτα. Μου βάλανε ένα λίγο μεγαλύτερο, βοηθός.
Τη λέω μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε. Μου λέει θα το δούμε μετά. Το μετά δεν ήρθε ποτέ. Θέλω να σε ρωτήσω. Ζήτησα να το αλλάξουν γιατί χώραγα 3-4 φορές μέσα. Και με το σακάκι με πίεζε, ανέβαινε πολύ ψηλά. Δεν έδειχνε ωραία δηλαδή. Έχει και ήθελα να αλλάξω. Πώς αισθανόμαστε μέσα μας, μωρέ, πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να φορέσουμε κάτι όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά. Κάτι, όμως. Να βάλεις το ωραιότερο ρούχο του κόσμου και να μην αισθάνεσαι ότι μπορείς να το υποστηρίξεις και το αντίστροφο που λες. Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά και όχι, το συγκεκριμένο ήταν λάθος. Ήταν πολύ μεγάλο. Δεν ζήτησα ούτε να μου αλλάξουν στυλ, ούτε χρώμα, ούτε σακάκι, ούτε τίποτα. Απλά ήθελα να βάλω ένα εκεί που στο νούμερό μου. Που ζήτησες, που είχες γνώμη για το τι ήθελες να φορέσεις. Δεν άρεσε. Βέβαια, Λιάστε, δεν πολύ. Ήταν μπροστά η στυλίστρια εκείνη τη στιγμή που έγινε η αλλαγή. Ήταν βοηθός. Οπότε δεν άκουσε το τι έγινε και έγινε μια βαβούρα χωρίς λόγο. Και μεταφέρθηκε σίγουρα. Και χωρίς αιτία, ναι. Βέβαια και σε κανονικές συνθήκες τα μοντέλα δεν έχουν λόγο για το τι φοράνε. Τους βάζουν ό,τι θέλουν, το φοράνε και κάνουν τη δουλειά τους. Εννοείται αυτό, αλλά δεν νομίζω να ζήτησα κάτι παράλογο να φορέσω απλά. Εγώ ξέρω, θέλω να σε ρωτήσω αν το ένιωσες και εσύ όπως το βίωσα εγώ. Θεώρησε ότι κάποιες φορές η παραγωγή ήθελε και οι κριτές να προωθήσουν κάποια συγκεκριμένα άτομα και ακόμα και στον ντύσιμο σε κάποια άλλα άτομα δεν δίναν τόσο πολύ σημασία. Γιατί ακόμα και το styling μετράει για να βγει καλή μια εικόνα. Βέβαια. Το ντύσιμο δεν το είχα παρατηρήσει αυτό. Λίγο πολύ ήμασταν. Πάνω κάτω στα σετ, στον χρόνο, θεωρείς ότι είχατε πραγματικά όλοι τον ίδιο χρόνο, όπως νομίζουμε χρόνο, στην τηλεόραση. Νομίζω πως όχι, δεν είχαν όλοι τον ίδιο χρόνο. Στην ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν όντως είχαν χρόνο, εν τέλει. Θεωρείς ότι πραγματικά οι κριτές ψηφίζουν την χειρότερη φωτογραφία ή ψηφίζουν ποιον θέλουν να κρατήσουν παραπάνω μέσα. Και θα σου απαντήσω κι εγώ μετά. Αυτό δεν ξέρω, γιατί είδαμε και στο επεισόδιο που ήμουν μπότο μαζί με τον Ηλία και τον Βασίλη, ότι δεν κρίνανε με βάση τη φωτογραφία, γιατί στη φωτογραφία την καλύτερη είχε ο Ηλίας. Τι έκριναν τελικά με την κρίνανε με την ενέργεια, γιατί πιστεύανε ότι ο Βασίλης έχει περισσότερο ενέργεια, έχει να δώσει περισσότερα, οπότε κάποιες φορές ψηφίζαν με αυτό το κριτήριο, άλλες φορές ψηφίζαν με το άλλο κριτήριο. Δεν μπορώ να πω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Για πες και εσύ, Ρασέλ, τι θεωρείς. Εγώ από αυτό που βίωσα θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι τη δεκάδα, μη σου πω και μέχρι την πεντάδα, κρίνουν με το ποιος πουλάει πιο πολύ. Υπήρχαν πολλές στιγμές στην προσωπική μου εμπειρία που έπρεπε να έχω φύγει και δεν έφυγα. Και είχα χειρότερη φωτογραφία από άλλους. Και όταν έφυγα, υπήρχε άλλος που είχε χειρότερη φωτογραφία, αλλά για κάποιο λόγο με διώξανε. Αν πουλάει, με την κρατάνε. Είναι τηλεοπτικό προϊόν. Πολύ από εδώ και πέρα, τι ετοιμάζει στο δωρή μας. Τι σκοπεύεις να κάνεις, ποια είναι τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, τα πιάνα. Εγώ συνεχίζω με τα γυμναστήρια που δουλεύω κανονικά. Πάνω από 10 χρόνια το κάνω αυτό. Κυρίως με ομαδικά προγράμματα, αλλά και personal. Κάνεις αίθουσα. Κάνω αίθουσες. Και τι κάνεις στην αίθουσα. Κυρίως σε δυναμικά προγράμματα και αερόβια. Παλιότερα έκανα και αερόβια. Αυτά που χρειάζεται, Ελένα, αυτά που θες. Τα έκανα εγώ, παιδί μου. Πήγαινε, κάντε πάλι, να κάνετε παρέα. Έκανα τη δουλειά που κάνει Θοδωρή. Ξέρω, καλά, το ξέρω εγώ. Δεν έβλεπα εγώ που κάνεις γυμναστική εσύ όταν μεγάλωνα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είναι η αρχή για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου αυτή και όλα να σου πάνε δεξιά.